ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης του κλειστού γυμναστηρίου στις σφαίρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που θα φιλοξενήσει το 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και έκθεση θρακικού βιβλίου, με τον Αντιδήμαρχο Φερών να καλεί τους πολίτες να παραχωρήσουν τα βιβλία που έχουν στην κατοχή τους και αναφέρονται στη Θράκη. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση θρακικού βιβλίου και κάνουμε και μια έκκληση σε όσους διαθέτουν βιβλία που έχουν σχέση με την Θράκη να τα φέρουν εκεί και να τα παρουσιάσουμε και στους συνέδρους. Όπως επίσης θα λειτουργεί και μια γωνία με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της Θράκης. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Ξέρουμε ότι τα καιρικά φαινόμενα θα ενδεχομένως να είναι δύσκολα. Κάνουμε ό,τι δυνατόν και να μειώσουμε τα προβλήματα που τυχόν θα υπάρξουν. Παράλληλα, ο κύριος Γκότσης αναφέρθηκε στη φετινή θεματολογία του συνεδρίου. Πραγματικά, το 10ο συνέδριο των Θρακών να μείνει στην ιστορία, καθώς η θεματολογία του φέτος αφορά το μέλλον της Θράκης μας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούμε μόνο με μια ισχυρά αναπτυξιακή Θράκη μπορούμε να θωρακίσουμε τον τόπο μας έναντι οποιοδήποτε επιβουλών.